πριν μπούμε στο hall και στις αγορές που έκανα, να συζητήσουμε το προφανές, ότι κουρεύτηκα. Δεν πήγαινα για να κουρευτώ τόσο πολύ, αλλά τόσο πολύ βγήκε. Τέλος πάντων, είναι καλοκαίρι, δεν απογοητεύτηκα. Τα μαλλιά μου φτιάχνονται πανεύκολα μέσα σε χρόνο τότε και δεν ζεσταίνομαι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το βίντεο μακιγιάζ θα ανέβει την άλλη εβδομάδα. Και το τρίτο είναι το εξής. Οι τελευταίες περίπου 3 εβδομάδες δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολες για μένα. Όχι γιατί συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά γενικά έχω μπει σε μια διαδικασία λίγο περίεργη. Γιατί πήγα στο νοσοκομείο με υπερβολικό πόνο κάπου εδώ, ανάμεσα στο μάκι και πνευμόνες, τώρα δεν το βλέπετε, το ξέρω. Και τελικά μετά από πάρα πολλές εξετάσεις και αίματος κτλ. Έχω πέτρες στη χολή. Ακόμα δεν έχω δει χειρουργό. Περιμένω να πάω σε κάποιον που θα μου συστήσει άλλος γιατρός. Και μάλλον είναι για να αφαιρεθεί η χολή μου, οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί αυτό να γίνει ξαφνικά, γιατί αν μου πουν να το κάνω ξαφνικά, θα το κάνω ξαφνικά. Οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει ξαφνικά και να υπάρχει απουσία δικιά μου από εδώ. Και όχι μόνο, ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει ξαφνικά, θα το προτιμούσα προγραμματισμένα. Και μέσα σε όλες τις εξετάσεις που έκανα κτλ. Βρέθηκε επίσης ότι έχω πολύ αυξημένη χοληστερίνη. Ναι, οπότε πρέπει να συνδυάσω μια διατροφή της χολής και της χοληστερίνης, οι οποίες είναι σχεδόν αντίθετες μεταξύ τους. Προτεραιότητα πρέπει να δώσω στη χολή και βασικά από εδώ και πέρα και μέχρι να αφαιρέσω τη χολή μου και να πέσει η χοληστερίνη μου, δεν μπορώ να φάω τίποτα. Τίποτα. Και αφού τελειώσαμε με όλα αυτά, να ξεκινήσουμε με το haul, γιατί έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω και πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι δώρο από τους κουμπάρους μου και είναι ένα ζευγάρι παιδιλάκια. Είναι αυτά εδώ. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται μεγάλα, γιατί εγώ φοράω 38 νούμερο, αλλά έτσι όπως τα βλέπω απέναντί μου, μου φαίνονται λίγο μεγάλα. Είναι μαύρα και η λεπτομέρειά τους εδώ είναι γκρι. Γκρι, έτσι, ένα γκρι περλέ. Και δεν τα έχω φορέσει ακόμα, γι' αυτό και τα πιάνω από κάτω, είναι πεντακάθαρα. Ναι, σήμερα θα τα φορέσω πρώτη φορά και ευτυχώς πρόλαβα να σας τα δείξω. Το επόμενο είναι ένα βιβλίο και το είχα δει από κανένα δυο YouTuber, αλλά τελευταία το είδα στο βιντεάκι με τα αγαπημένα της Νατάσας, Νατάσα Τζέι. Νατασάκι μου το πήρα. Είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι και λέγεται Το Λάθος Αστέρι και υποτίθεται ότι είναι το New York Times, το best seller. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται σε δύο παιδιά που έχουν καρκίνο, αλλά είναι γραμμένο πολύ ενθαρρυντικά και πολύ έτσι με μια ομή πραγματικότητα, αλλά με πολύ έντονη την αίσθηση του χιούμορ, χωρίς να χάνει όμως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι τώρα μου αρέσει πολύ και η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει αρκετό, έχω διαβάσει σχεδόν το μισό. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα για τα μαλλιά. Είναι η βαφή από την εταιρεία Olia. Καταρχάς να σας πω ότι τις τιμές που συνήθως σας τις βάζω κάπου εδώ. Θα προσπαθήσω να τις βάλω στο περίπου, γιατί ένα σετόν που πήρα χύθηκε μέσα στη τσάντα και έσβησε τα πάντα από την απόδειξη που μου δώσανε. Οπότε στο περίπου θα προσπαθήσω να σας τις βάλω γιατί δεν έχω την απόδειξη να τις δω. Λοιπόν, είναι η Olia της Garnier και είναι το νούμερο 415 παγωμένο σοκολατή, το οποίο έχει, λέει, 60% έλαιο λουλουδιών. 100% κάλυψη των λευκών, ορατή βελτίωση της τρίχας κτλ. Την έχω ξαναπάρει, μου αρέσει αρκετά, οπότε νομίζω ότι τη βρήκα σε προσφορά. Νομίζω. Και την πήρα, την έχω ήδη χρησιμοποιήσει, δηλαδή το κουτάκι που σας δείχνω είναι άθλιο χρησιμοποιημένο. Αλλά την κράτησα για να σας το δείξω. Ναι, μου άρεσε αρκετά. Μετά βρήκα της Vella Flex το χόντο σε προσφορά, μία συν μία δώρο. Είναι η Vella Flex για Hit Creations, δηλαδή για δημιουργία styling. Και είναι το πολύ δυνατό κράτημα, είναι το νούμερο 5. Την έχω ξαναπάρει στο παρελθόν, μου αρέσει αρκετά. Ξέρετε ότι πάντα αγοράζω λακ γιατί τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ναι, οπότε αφού τη βρήκα σε προσφορά, πήρα μία συν μία δώρο. Πάμε σε δύο προϊόντα για το πρόσωπο. Το ένα είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια αντεμακιγιάς της Bioten και είναι μαντιλάκια καθαρισμού για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Είναι αυτά εδώ στη ροζ συσκευασία. Ήταν και αυτά ένα συν ένα δώρο, αλλά το δεύτερο το έχω μέσα στο μπάνιο. Λοιπόν,
Πήρα για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, βασικά ψάχνα για ξηρό δέρμα, γιατί έχω ακούσει εδώ και αρκετό καιρό στο YouTube και στο ξένο αμερικάνικο YouTube, αλλά και εδώ στο ελληνικό, ότι πολλές με μεικτή λιπαρή επιδερμίδα, όπως εγώ, προτιμούν τα μαντιλάκια για ξηρό δέρμα, και αυτό γιατί είναι πιο... είναι ποτισμένα με πιο πολύ υλικό μέσα και αυτό κάνει το ντεμακιγιάζ πολύ πιο εύκολο, και ομολογώ ότι αυτό είναι αλήθεια. Μου άρεσαν λοιπόν αρκετά σε σύγκριση με τα μαντιλάκια που έχω αγοράσει μέχρι τώρα, που, είναι, που τα αγόραζα για τον τύπο της δικής μου επιδερμίδας, δηλαδή για μεικτό ή λιπαρό δέρμα. Τα συγκεκριμένα είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν έχω αφαιρέσει μακιγιάζ ματιών, μόνο το μακιγιάζ του προσώπου, αλλά και η αλήθεια είναι στο τέλος μου αφήνουν μια λιπαρή αίσθηση, αλλά αυτό εμένα δεν με πειράζει, γιατί πάντα χρησιμοποιώ σαπούνι. Το τελικό βήμα που κάνω για να καθαρίσω το πρόσωπό μου είναι το σαπούνι, οπότε δεν με πειράζει και μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα επόμενα είναι αυτά εδώ και είναι από την εταιρεία Σεπτόνα και είναι 50 δίσκοι για απαλό καθαρισμό, και η αλήθεια είναι ότι εδώ δείχνει είναι μωράκι, γιατί είναι για μωρά, και είναι αυτή η δίσκη. Δίσκη. Τέλος πάντων, παραλληλόγραμμα είναι, δεν είναι δίσκη. Τα πήρα για το ντεμακιγιάζ των ματιών και του προσώπου όταν θέλω να το κάνω με νεράκι μισελέ, και η αλήθεια είναι ότι ένας δίσκος φτάνει και για τα μάτια και για το πρόσωπο. Τι εννοώ. Στην πάνω και στην κάτω μεριά βάζω προϊόν και ξεβάφω το κάθε μου μάτι και μετά το γυρίζω από την άλλη και το ποτίζω με νεράκι μισελέν και αφαιρώ όση περισσότερη ποσότητα μακιγιάζ γίνεται από το πρόσωπό μου, οπότε μου αρέσανε πάρα πολύ, τα βρήκα στα χόντος. Όπως σας είπα, μπορεί να μην θυμηθώ τη μία εδώ συγκεκριμένα. Πάντως είναι από την εταιρεία Σεπτόνα και είναι βέβαια εκεί, ο χόντος τα έχει εκεί που έχει τα μωρομάντιλα και τα λοιπά και τα βαμβάκια και τέτοια, και θα τα βρείτε, και λέει ότι είναι με 100% βαμβάκι. Πάμε στα νύχια και αυτό είναι το ασετόν που χύθηκε μες στην τσάντα. Δεν χύθηκε όλη αυτή η ποσότητα που βλέπετε, αλλά χύθηκε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα, το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές. Είναι ασετόν με λάδι, ξεβάφει πάρα πολύ ωραία τα νύχια και ταυτόχρονα τα αφήνει και ενυδατωμένα. Το έχω ξαναπάρει στο παρελθόν και είπα να το ξαναπάρω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε αρκετά. Πήρα ένα μανό από την εταιρεία Golden Rose, από την αγαπημένη μου σειρά των μανό, που είναι αυτά εδώ, που είναι, νομίζω λέγονται, ναι, One Step με το μεγάλο πινέλο. Είναι το νούμερο 63. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε στην κάμερα, αλλά είναι ένα υπέροχο απαλό κοραλί χρωματάκι και έμενα ευχαριστημένη όπως από όλα τα βερνίκια αυτής της σειράς. Έχω δει ότι τα έχει και ο Πατίστας, εγώ τα βρίσκω στο χόντο στο Περιστέρι, έχει μεγάλο στάν στο χόντο στο Περιστέρι και έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ό,τι χρώμα και να ψάχνετε, αυτή η σειρά της Golden Rose το έχει. Και νομίζω ότι κοστίζουν 2, όχι νομίζω, κοστίζουν 2 ευρώ. Μετά είπα να εμπιστευτώ την Ντούλα, την αρχοντούλα εδώ στο YouTube. Και αγόρασα μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα βερνίκι από την εταιρεία Seventeen. Είναι το νούμερο 08 και είναι ένα χρώμα, όπως βλέπετε, είναι έτσι ένα γκρι γαλακτερό χρωματάκι. Και είναι για το γαλλικό, είναι ένα dupe για τη Peggy Sass το Crocus, που έχει 8 με 9 ευρώ, 7 με 8 ευρώ, κάπου εκεί, τη Peggy Sass. Και αυτό εδώ τη Seventeen είναι, νομίζω έχει 4. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 4. Έχει τέλεια απόδοση, το έχω κάνει γαλλικό στα πόδια μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ακριβώς το ίδιο με το Crocus από την Peggy Sass. Είχα μία έτσι ανασφάλεια να αγοράσω βερνίκια της Seventeen, γιατί όσες φορές στο παρελθόν αγόραζα βερνίκια της Seventeen, πραγματικά το βερνίκι όλο έκανε ένα τζαφ και ξεφλούτζε ολόκληρο. Έφευγε δηλαδή όλο το κομμάτι από τα χέρια μου. Αυτή τη φορά δεν μου συνέβη εδώ και έλεγε ότι έκανα γαλλικό και στα χέρια μου με αυτό και κράτησε μια χαρά, και για την ακρίβεια δεν είχα ούτε γάντια, γιατί τρύπησα τα γάντια που χρησιμοποιώ στην κουζίνα τουλάχιστον, και δεν χρησιμοποιούσα ούτε γάντια για περίπου μία εβδομάδα και δεν έπαθε τίποτα απολύτως. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου top coat από την L'Oreal, το Fast Dry. Είναι στα 5ml και είναι τόσο μικρούλι, αλλά είναι το αγαπημένο μου top coat. Είναι και πολύ ωραία, πολύ ωραίο γιατί γυαλίζει τα νύχια, αλλά και γιατί πραγματικά τα στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αρκετά οικονομικό, βέβαια θα μου πείτε είναι 5ml, αλλά σας έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό, ότι
Τα περισσότερα, αν όχι όλα, fast dry top coat, πριν φτάσουν στη μέση, έχουν πήξει τόσο πολύ που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Το συγκεκριμένο σχεδόν φτάνει μέχρι τέλους για να πεις ότι δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω άλλο, αλλά μιλάμε ότι έχει μείνει τίποτα, ένα εκατοστό από τον πάτο του μπουκαλιού, οπότε γι' αυτό συνεχίζω και το αγοράζω και το ξαναγοράζω. Μετά θα πάω σε ένα προϊόν από τον Κορέ, που το έβλεπα τόσο καιρό από πολλές YouTuber και αποφάσισα να το αγοράσω. Είναι η πούδρα για μάτ αποτέλεσμα. Είναι κάπως έτσι το χρωματάκι. Το συγκεκριμένο είναι το MVP4. Multivitamin Compact Powder Lightweight Matte Finish. Έψαχνα μία πούδρα compact γιατί το καλοκαίρι γενικώς προτιμώ να μην χρησιμοποιώ υγρό make-up σε καθημερινή βάση γιατί είναι λιπαρή η επιδερμίδα μου και σε μένα νομίζω ότι έχω μια καλύτερη αίσθηση με τις πούδρες. Δεν κάνει τόσο πολύ σαν πούδρα να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της, χωρίς make-up από κάτω, γιατί στην ουσία αυτός είναι ο στόχος που φτιάχτηκαν οι compact πούδρες. Είναι το αποτέλεσμά της σαν να έχεις χρησιμοποιήσει make-up. Αυτή δεν το έχει τόσο πολύ. Την έχω χρησιμοποιήσει βέβαια μόνη της, κάνα δύο φορές, όταν ήθελα έτσι πολύ πολύ ελαφριά κάλυψη. Όμως πάνω από οποιοδήποτε make-up, οποιοδήποτε όμως, είναι τέλεια. Όταν σας λέω είναι τέλεια, είναι τέλεια. Με κρατάει matte αρκετά, αλλά έχει τόσο ωραία υφή και σήμερα αυτή φοράω, δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε κάποια διαφορά, μάλλον όχι, και σήμερα αυτή φοράω και πραγματικά όλες τις φορές, γιατί την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά από τότε που την πήρα και τη χρησιμοποιώ όχι με το σφουγγαράκι που έχει μέσα, αλλά με ένα καμπούκι, πινέλο. Μου αρέσει πολύ, κάνει το δέρμα να δείχνει πορσελάνινο και αψεγάδιαστο. Μετά πάμε σε ένα αφρόλουτρο που επέλεξα για αυτό το μήνα και είναι της ΦΑ με πρωτεΐνες γιαουρτιού, βανίλια και μέλι. Ήταν ένα συν ένα δώρο, το άλλο το έχω μέσα στο μπάνιο μου. Αχ, μυρίζει τέλεια, το χρησιμοποιώ το βράδυ γιατί είναι πολύ χαλαρωτική και γλυκιά η μυρωδιά του. Ξαναπήρα και το προηγούμενο που σας είχα δείξει της Νιβέα με το πορτοκάλι. Το ξαναπήρα και αυτό το μήνα γιατί το λάτρεψα, απλά τώρα ξέχασα να σας το φέρω εδώ, το έχω πάρει όμως. Αυτό λοιπόν με το πορτοκάλι το χρησιμοποιώ το πρωί που κάνω μπάνιο. Τις φάμε τη βανίλια και το μέλι, το χρησιμοποιώ το βράδυ πριν κοιμηθώ γιατί έχει έτσι μια πολύ γλυκιά χαλαρωτική μυρωδιά. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό, κάνει πάρα πολύ ωραίο αφρό και κρατάει το άρωμά του αρκετά. Λοιπόν, θα κρατήσω το πιο αγαπημένο μου απ' όλα για το τέλος και πάμε στο πρώτο τελευταίο που είναι ένα αρωματάκι από τον Μπατίστα. Πετάχτηκα για κάποια πράγματα και επειδή η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Flower από τον Μπατίστα όταν την είχα πάρει, την είδα πάλι εκεί στο σταντάκι και ήρθα σπίτι μου, πήρα το άδειο μου μπουκαλάκι και το ξαναγέμισα. Μου αρέσει πολύ. Ό,τι και να κάνω, πάντα ξαναγυρνάω στις γλυκές μυρωδιές. Με τραβάνε. Με τραβάνε και η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή απομίμηση και να σας πω και κάτι, ξαναγέμισα το μπουκαλάκι μου με 3,5 ευρώ, μια χαρά. Οπότε, ναι, είναι ένα άρωμα που το είχα πατώσει, είναι η τρίτη φορά νομίζω που το γεμίζω και το θεωρώ πάρα πολύ καλή απομίμηση της αυθεντικής Flower. Το τελευταίο αγαπημένο που το πήρα και το ξαναπήρα για να μην ξεμείνω, τώρα θα σας δείξω το ένα γιατί το άλλο είναι μέσα στα υπόλοιπα, είναι αυτή εδώ η κρέμα σώματος, είναι από την εταιρεία Frutini και σας τη δείχνω από κοντά γιατί δείχνει κάπως έτσι. Λοιπόν, και είναι κρέμα σώματος με πορτοκάλι και βούτυρο που λέει ότι περιέχει αποστάγματα από αληθινό πορτοκάλι. Εντάξει, μυρίζει πορτοκάλι γλυκό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Δεν μυρίζει αυτή την... Μυρίζει πορτοκάλι, αλλά όχι αυτή την ξινή μυρωδιά του πορτοκαλιού. Μυρίζει σαν να ψήνεται πορτοκάλι στο φούρνο μαζί με βανίλιες, μαζί με... Όταν το πήρα μόνο και μόνο για τη μυρωδιά. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ τίποτα από αυτή την εταιρεία. Έχει μία σειρά με φανταστικά αρώματα που έχουν αφρόλουτρα, scrub και τις κρέμες σώματος και body butter. Λοιπόν, συγκρίνονται ανετότατα με τις μυρωδιές από Body Shop. Πραγματικά δεν έχω λόγια, τρελάθηκα γιατί κάνει και πολύ καλή ενυδάτωση. Όχι
την πιο σούπερ ενυδάτωση που έχετε δει. Φαντάζομαι τα body butter θα κάνουν πολύ φοβερή ενυδάτωση, γιατί αυτό μόνο του σαν ελαφρύ body lotion κάνει πολύ 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 καλή ενυδάτωση, απορροφάται αμέσως και μυρίζει τέλεια. Δηλαδή τόσο τέλεια που θες να τη φας. Και επειδή είδα ότι τη χρησιμοποιούσα συνέχεια, πήγα και πήρα και άλλη μία, για να αυτή είναι γεμάτη, η άλλη είναι άδεια, για να την έχω, δεν θέλω να ξεμείνω, τόσο πολύ μου αρέσει. Και έχει και άλλη, έχει πολλές. Εάν πάτε στο Χόντο, πραγματικά μυρίστε όλες τις μυρωδιές, δεν υπάρχει περίπτωση να με βρείτε μία που να σας αρέσει. Και θα τη ευχαριστηθείτε όπως τη ευχαριστήθηκα και εγώ, για μένα είναι το προϊόν που μου έχει πάρει τα μυαλά αυτό το μήνα. Ναι, νομίζω και θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή η τιμή του. Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά, αυτά ήταν τα προϊόντα που αγόρασα. Συνήθως κάθε αρχές του μήνα αγοράζω προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω μέσα στο μήνα, οπότε συνήθως 9-10 φορές αρχές του μήνα θα σας έχω ένα τέτοιο βιντεάκι. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας στέλνω πάρα πάρα πολλά φιλιά, πάρα πάρα πολύ αγάπη και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.